στα άλλη μια και σήμερα μαζί. Με ρούχα, με διάθεση, με χρώματα, με αλλαγές. Πω πω τι έχει να γίνει πάλι σήμερα. Για να δούμε. Έρετε. Γεια σας, γεια σας. Γεια σας, έτσι κάνετε. Καλώς ήρθατε. Καλώς σας βρήκα. Εδώ, του κυβερνητικού συλλόγου είστε. Βέβαια. Ταιριάζεται. Ναι. Ναι. Τι ωραία. Πάμε στο πρώτο μότο. Τέλειο. Στην Αθήνα πώς θα εγκατασταθώ αν δεν έχω στυλ σωστό. Καλά, αν ήταν έτσι, θα ήθελα να αδειάσει μισή Αθήνα. Και λίγα λέω. Αυτό είναι όμως και μία λύση στο πρόβλημα του πληθυσμού. Εγώ δέχομαι. Να το κοιτάξουμε. Για να ανοίξει η πόρτα, για να δούμε ποιος έρχεται. Γεια σας. Γεια σου. Γεια σου. Είμαι η Εύα, είμαι 20 χρονών, είμαι από Κύπρο. Έχω έρθει εδώ στην Αθήνα για να ακολουθήσω το χώρο του modeling και ήρθα εδώ για να μου δώσετε περισσότερες συμβουλές για να διορθώσω το στυλ μου. Συμβουλές θες δηλαδή. Ναι, και να μάθω περισσότερα από εσάς. Ωραία. Έλα κοντά μας. Με πασαρέλα θα έρθεις τώρα, ξέρεις, με αυτά τα πόδια. Σε καλά. Γεια σου, Εύα, έχεις καλή φορά το πλατό. Δόξα τω Θεώ, καλά. Δεν φαίνεται από πίσω ούτε το monitor, τίποτα. Τι ύψος έχεις? 1,80 και κάτι, κάπου εκεί πρέπει να είμαι. Και γιατί δεν θες να σ' αλλάξουμε, να αποκτήσεις ένα στυλ φανταστικό? Αυτό θέλω βασικά, να μάθω περισσότερο. Όπα, μισό του, πού είναι αυτό το αμπάζερ. Να μάθω και να μάθω να... Το έχω ακόμα. Επειδή εντάξει, ήρθα για να διορθωθώ, να μάθω κάτι περισσότερο και αφού ασχολούμαι με αυτό το χώρο του modeling, είναι πάρα πολύ καλύτερα να ξέρω κι εγώ να έχω ένα διαφορετικό στυλ. Το πρώτο πράγμα που πρέπει να ξεκινήσεις είναι τα φρυντάκια σου και το ελαφρύ make-up. Εάν θες να ασχοληθείς με αυτή την δουλειά, μην τα βάφεις τα φρύντια. Ναι. Είναι βαμμένα τώρα, δεν είναι? Ναι, είναι λίγο βαμμένα, ναι. Και τα μαλλιά θα έλεγα. Τα έχεις τονίσει πάρα πολύ. Γι' αυτό σου το λέω, είναι πολύ έντονο και πολύ άγριο. Τώρα που σε βλέπω, είσαι πολύ πιο όμορφη. Σε βλέπω από κοντά εκεί που σε είδα. Λέω ότι τι συνέβη. Ναι, ναι. Έχεις πολύ ωραία μάτια, έχεις πολύ ωραία επιδερμίδα. Άστα να... Να είναι λίγο πιο, καταλαβαίνω. Ναι, και το καφέ κραγιόν, όχι. Ναι, όχι. Φαινόταν πολύ άγριο. Ναι, η αλήθεια αυτό. Λίγο πιο ελαφρύ. Εντάξει, το πρόσωπό σου με αυτά που σου είπανε και τα κορίτσια θα έρθει σε μια σωστή αίσθηση για να κερδίζεις, έτσι. Ναι. Αλλά επίσης πάρα πολύ σημαντικό είναι επειδή έχεις αυτό το σωματότυπο πολύ ωραίο, έτσι, αλλά είσαι πολύ μακρόστενη. Αυτή τη στιγμή με αποσυντονίζεις γιατί βλέπω αυτά τα πόδια τα οποία είναι φανταστικά, αλλά δεν τα βλέπω σωστά. Δηλαδή τι γίνεται, είναι πολύ λεπτά και έχεις αφορές αυτό το φόρεμα που σταματά λίγο κάτω από το γόνατο που δεν μου δίνει τη σωστή τους μορφή και αντίστοιχα έχεις βάλει και ένα μανίκι το οποίο είναι πάνω από τον αγκώνα που επειδή εσύ είσαι πιο μακρόστενη θα πρέπει να το βάλεις κάτω από τον αγκώνα. Mm-hmm. Όπως επίσης και το μήκος του φορέματος, αν είναι πιο μακρύ θα δέσει πολύ πιο αρμονικά στο σωματότυπό σου και θα φαίνεται αρμονικά ωραίος. Ναι, είναι πιο... Ναι, ή ραντάκι θα φορέσεις ή κάτω από τον γόνατο που σου λέει. Τώρα φαίνεται κάτω από τον αγκώνα. Mm-hmm. Κάτω από τον αγκώνα. Γκώνα το είπα. Αγκώνα, δεν πειράζει. Τέλεια. συμφωνώ, Αλεξάνδρα, σε αυτό που είπες. Θες να ξεχωρίσεις το χώρο? Γιατί πήγαινε ότι... και εντός ταυτότητα στα μαλλιά σου, κόψε τα μαλλιά οπωσδήποτε επιγόντως. Ναι, τα είχα και πιο μακριά. Αλήθεια σου λέω. Έχεις τόσο ενδιαφέρον χαρακτηριστικά και έντονα χαρακτηριστικά που αν κάνεις ένα κοντό θα είσαι τέλεια και τα ξεχωρίσεις και από όλες τις υπόλοιπες. Εάν θες να δουλεύεις σε αυτό το χώρο, έτσι. Ναι. Γιατί το μοντέλο δεν φτάνει να είναι όμορφο, πρέπει να έχει και τύπο. Το ξέρω. Ακριβώς, το ξέρω. Ταυτότητα. Και θες. Ταυτότητα. Διαφορετικά είναι μία από τις άλλες. Ναι. Και επειδή μπορείς, πρέπει να ξεχωρίσεις. Γι' αυτό το λέω. Άρα θα ξανάρθεις για αλλαγή. Εγώ δεν συμφωνώ να κόψεις τα μαλλιά σου, να ξέρεις. 20 χρονών και είσαι στην αρχή, όχι. Πρέπει να φτιάξεις πρώτα το μπουκ σου και να έχουν περιθώριο να δουλέψουν πάνω σου. Η αλήθεια πάντα είχα μακριά μαλλιά. Φέρτε το φυσικό σου. Στο φυσικό σου όλα. Ξεκίνα από εκεί, φτιάξεις το μπουκ σου και μετά που θα έχεις κάνει μερικές δουλειές, μετά κάνει κάτι πιο έντονο. Εγώ δεν συμφωνώ. Εγώ ξέρεις τι πιστεύω. Επειδή πλέον έχουν πολύ μεγάλη ευκολία και όλοι οι hairstylists και όλα τα κλους που δουλεύουν με τρέσες, με extension, με περούκες, με. Δεν έχει να κάνει αυτό. Στο ξεκίνημα κανένα κορίτσι, κανένα μοντέλο δεν αποκτάει χωρίς book, κανένα κούρεμα και τίποτα. Ναι, δεν κάνεις κανένα πείραμα. Αφού έχει, δεν έχεις, ασχολείσαι ήδη. Όχι, ναι, ασχολούμαι από πολύ μικρή. Αυτό πόσο μικρή. Έχει ήδη book, από μωράκι. Στην Κύπρο όμως. Ναι. Εδώ δεν σε ξέρει κανένας. Είμαι σε ένα πρακτορείο στην Κύπρο. Ναι. Απλά εντάξει, επειδή. Ναι, αλλά έχει το book. Θα έρθω εδώ και για άλλους λόγους, αλλά και για το modeling. Γιατί άλλους λόγους έχεις έρθει? Για να δω τι θα κάνω, μπορώ να το συνδυάσω, να σπουδάσω κάτι. Πες για τους άλλους λόγους, άστα τα τώρα. Αυτή είναι η λόγη. Πες καλέ, υπάρχει. Όχι καλέ, ήρθα γι' αυτό, γιατί εδώ έχει περισσότερες
ανοιχτές πόρτες σε αυτόν τον χώρο. Ναι, έχει ευκαιρίες περισσότερες. Ενώ στην Κύπρο είναι λίγα πράγματα. Τι σπουδές κάνεις? Όχι, δεν κάνω. Α, δεν το κάνω. Σκέφτομαι, αλλά το modeling το έχω σαν σίγουρη. Μπράβο. Για εδώ. Ωραία, σου ευχόμαστε κάθε καλό. Πραγματικά και καλή αρχή εδώ στην Ελλάδα. Ναι, και τρεις πάρα πολύ γλυκές και ευχαριστώ πάρα πολύ. Και εμείς ευχαριστούμε πολύ. Καλή συνέχεια. Καλή συνέχεια, γεια σας. Γεια σου, Κλίνα. Γεια. Πάει. Τρία βήματα θα κάνει και θα φτάσει. Καλή διάστρα, καλή. Για πάμε στο επόμενο μότο. Μου λένε ότι δίνομαι προκλητικά. Τι ισχύει τελικά? Τσεκά να σε δούμε. Θα σου πούμε. Για να δούμε. Για να ανοίξει πόρτα. Καλησπέρα. Καλησπέρα. Είμαι η Ζωή, είμαι 23 ετών, έρχομαι από τον Πειραιά, είμαι παντρεμένη και έχω ένα γιο. Να σας ζήσει. Τι ωραία, πόσο χρονών? 4. Α, να σου ζήσει. Τέλεια. Στην καθημερινότητά μου δίνομαι ακριβώς όπως μου βλέπετε, με φορέματα, ιδιαίτερα κοψίματα, στράς, το πρωί. Και πρωί. Έχει τύχει. Έτσι το πρωί. Καλέ, ναι. Πειραιάς είναι Θεσσαλονίκη. Τι. Ήρθα να αλλάξω το στυλ μου, να το κάνω ναι με κεντρικό όπως είναι, αλλά όχι τόσο προκλητικό όσο μου λένε. Το θες εσύ ή το λένε οι άλλοι? Μου λένε ότι είναι πολύ προκλητικό. Εσύ θες να αλλάξει ή θέλουν οι άλλοι να αλλάξουν? Θέλω να τα αλλάξω. Ωραία. Λοιπόν, πέρασες για αλλαγή. Ζωούλα, καλώς ήρθες. Κοίταξε, εγώ αυτό που βλέπω δεν μου κάνει προκλητικό, να σου πω την αλήθεια μου, γιατί εσύ είσαι πολύ γλυκούλα και πολύ μαζεμένο και κορίτσι. Και το έχει ισορροπήσει πάρα πολύ. Έχει βάλει από μέσα αυτό, εμένα έχει βάλει την πότα. Για πρωί. Για πρωί όχι, δεν ρε παιδί είναι. Μου, απλά δεν είναι πρωινό. Ναι, αυτό για πρωί είναι προκλητικό με την έννοια ότι δεν ταιριάζει, όχι ότι είναι κακό να βγεις έτσι έξω, ναι. Ούτε καν. Καλά, δεν είναι πρόσημο, αλλά για πρωί δεν είναι. Trash. Είναι απλώς είναι του μάτια πρωί αυτά τα στρασάκια εδώ. Όχι ότι είναι. Έχει τύχει να φορέσει φόρεμα με. Πολύ στρας. Να σε ρωτήσω κάτι, βγαίνεις το βράδυ? Ναι. Και τι το πασερί, το πρωί, μέχρι το πρωί μάλλον. Να σου πω πώς θα το έσωζες αυτό το φόρεμα. Με ένα ωραίο χούντι από πάνω, ένα ωραίο φούτερ. Δεν τα με πείρετε. Δεν θέλει και ένα καλσόν, ένα κολάν, κάτι. Να σε ρωτήσω κάτι. Εμένα δεν τα με νοκλούσε. Το βράδυ βγαίνεις έξω, σωστά. Ξενυχτάς, βγαίνετε με τον άντρα σου κτλ. Ωραία. Τι φοράς? Ό,τι πιο. Δεν φοράς αυτό. Αυτό είναι πρωινό ή το φοράς και το βράδυ? Το φοράω και το βράδυ. Α, αυτό θέλω να καταλάβω. Άρα αυτό είναι ένα ρούχο που φοράς και πρωί και βράδυ. Ναι. Μάλιστα. Φανταστικό. Έχεις όμως ρούχα πρωινά κανονικά, τζιν, φόρμες? Ναι, πιο πολύ τζιν. Έχεις. Και με τι φοράς, ας πούμε, ένα τζιν? Ας πούμε, έχω κορμάκι που είναι μέσα στα στρας. Γκλίτερ. Σε λατρεύω. Είσαι όλη μέρα με την μπαγέτα και στο δέντρο σου χριστουγεννιάτικο. Μα θα με τρελάνεις. Με τι ασχολείσαι? Τώρα δεν δουλεύω. Τώρα δεν δουλεύεις. Άρα το πρωί πού θα πας και θα ντυθείς έτσι? Θα πάω το μικρό σχολείο, τις δουλειές μου, σούπερ μάρκετ. Το κάνεις για πάρτι σου. Πες, θα σηκωθείς 8 ώρα το πρωί, θα ντυθείς έτσι για να πας σχολείο το παιδί. Μπράβο. Θα σηκωθώ, θα βαφτώ, θα ετοιμαστώ. Να σου πω κάτι, από το άλλο άκρο που είναι πάρα πολλά κορίτσια που έχουν βαρεθεί, που έχουν αφαιθεί, που έχουν κουραστεί. Αυτό εγώ το χαίρομαι, να σου πω την αλήθεια. Και μπράβο σου που είδες ότι θέλεις κάπως να το ισορροπήσεις. Αλλά τουλάχιστον έχεις τη διάθεση. Έχεις φέρει άλλα ρούχα μαζί σου? Ναι, ναι. Να τα δούμε, να καταλάβουμε. Ναι. Να δούμε όλα τα συνολάκια σου. Για να έρθουν μέσα. Καλά, σε βλέπω, τα κοιτάς καλά-καλά στο ξερολούκουμα. Κοίτα, εμένα μου αρέσει αυτό το ασημείτο φορεματάκι. Για βγάλτε να το δούμε. Για βγάλτε, Βρεζόουλα. Μην το βγάλεις, το πάρει. Α, μ' αρέσει. Σου άρεσε, ήμουν σίγουρη. Το θέλω. Και τι είναι, βάλω το τριαντάκι με την αλυσιδίτσα, το είδες. Α, θα ψωνίσω καλέ εγώ. Καλέ. Απλά, εγώ τα φορά βράδυ. Χαρήκαμε όλοι πολύ. Πάρε ό,τι θες. Κοίτα. Α, πολύ ωραίο. Αυτό θα το φορούσα κι εγώ. Το βάλα πρόσφατα. Τέλειο. Πού έβαλες αυτό το μπλουζάκι, πού πήγες? Βέρτι. Πού πήγες? Βέρτι. Στο Βέρτι, καλέ μπουζούκια. Άμα. Συγγνώμη. Α, δεν μας πήρες μαζί όμως. Κοίτα τι ωραίο. Πάρα πολύ ωραίο κι αυτό. Το βάζω συνήθως με μια ζώνη που έχει όλο στρας. Αλίμονο. Και αυτό που κρατάς, αυτό που κρατάς. Πού είναι αυτή η ζώνη όμως? Να σου πω. Το βάζω με μια μαύρη δερμάτινη. Και πού πας με αυτό? Πού πήγες, ρε παιδί μου, τελευταία έχω φορά? Πάει... Στον παιδικό σταθμό. Σε γάμο. Θα το ήθελα πιο μακριά γάμο, να ξέρεις. Μην βάλεις μαύρο. Να βάλεις να βρεις μια ωραία ενδιαφέρον ασημένια ζώνη. Και να σου πω κάτι, είσαι και σεμνό εσύ σαν εδώ στο πρόσωπο. Φυσιογνωμία. Μου βγάζει μια σεμνότητα, οπότε αυτό δεν μπορεί να γίνει πρόστιχο. Ό,τι και να φορέσεις.
Έχει είναι όλα μια... εδώ. Ένα κοριτσίστικο, ένα παιδικό, έχει αυτό το λευκό δέρμα. Τα μαλλιά σου το φυσικό του τι χρώμα είναι. Κατά μαύρο. Αλλά αυτό είναι βαμμένο μαύρο. Αυτό είναι βαμμένο γιατί το είχα χάλκινο. Τα αγριεύουν πάρα πολύ. Αφού τα φρύδια σου είναι πιο ανοιχτά όμως. Είναι βαμμένα. Καλά, δεν ξεβάφουν και τα φρύδια τόσο εύκολα με ένα μολύβι. Είναι. Τα είχα κάνει τατουάζ. Α! Οπότε είναι το μισό φρύδι. Τα μάτια σου τι χρώμα είναι ανοιχτά. Είναι μελί. Διαδείξε μας αυτό το φόρο με εκεί το πουά, τη διαφάνεια. Και αυτό μου αρέσει εμένα. Α, ωραίο. Τι ωραίο που είναι. Αυτό θα σου πει δεν το φοράει. Το φοράς. Το έχω βάλει μία φορά μόνο. Μία φορά να. Γιατί μία μόνο. Τα βάλα στο γάμο του αδερφού μου. Στο γάμο του αδερφού σου ντύθηκε με μαύρο τουλί. Ναι. Τέλειο, τάση. Θα σου πω, και άμα θες μπορείς να βγάλεις από μέσα τη φόντρα, να βάλεις ένα ωραίο δερμάτινο παντελόνι στενό από μέσα, ένα ωραίο top μέσα, ξέρεις, να το κάνεις... το δαντελένιο που έχεις εκεί μπροστά. Ναι. Να το κάνεις πιο ενδιαφέρον, δεν χρειάζεται να το φοράς σαν φόρεμα. Μόνο. Καλέ, μην τρέπεσαι, μας αρέσουνε. Και με ένα t-shirt από μέσα, με ένα πουκάμισο από μέσα. Είναι πάρα πολύ ωραία. Πουκάμισο, υπερβούλες. Τι είναι αυτά. Ωραίο με πουκάμισο, θα ήταν και παντελόνι, ναι. Τα σταμάτω εγώ, αν διαλέξεις εμένα, τα σταμάτω εγώ όλα. Κοίταξε, θα σου έλεγα να διαλέξεις Ραμόνα, αλλά επειδή συμφωνείς στο να ντύνεσαι έτσι πρωινά και δεν ξέρω τι έχει πάθει, μάλλον κάτι βάλετε μες στον καφέ της σήμερα. Αυτό είναι πρόβλημα, να το κοιτάξουμε εδώ σαν εκπομπή. Διάλεξαν τα ρούχα. Και τελικά θα πάρει εμένα. Δεν ξέρω, δεν έχω καταλάβει τι έχει πάθει. Δεν τα με πείραξε καθόλου. Γιατί τα έχει ισορροπήσει το κορίτσι, είναι καλυμμένο εδώ πάνω. Έχει μπότες χαμηλές, δεν έχει έρθει με κάτι τακούνια να εδώ. Σίγουρα έχει πέσει κάτι στον καφέ. Έχει χαλάσει, κάτι δεν δουλεύει σήμερα. Κοίταξε, προφανώ η παιδικότητα στο πρόσωπό τη. Γιατί αν ήταν άλλη γυναίκα, δεν μένει. Δεν είναι κυκλοφορεί, παιδί μου. Ναι, δεν είναι καλά. Με φούτερ, μια χαρά. Δεν είναι καλό σφιγμό. Εν πάση περιπτώσει, η ουσία ποια είναι. Ότι για μένα. Το πιο σημαντικό σε όλα αυτά που μας είπες και βλέπουμε είναι ότι έχεις μία κατεύθυνση που έχεις επιλέξει να αλλάξεις. Και επειδή το θέλεις εσύ, είναι κάτι πάρα πολύ εύκολο και θα χαρώ πάρα πολύ με όλα αυτά τα λαμπειρίζοντα πράγματα τα φανταστικά. Να διαλέξεις εμένα. Να διαλέξεις εμένα. Θα είναι μεγάλη τη χαρά. Γιατί αν διαλέξεις την Ιλιάνα θα σου πάρει τα ρούχα για να τα φορέσει εκεί που πας και εσύ. Σίγουρο. Η Ραμόνα θα σε αφήσει έτσι. Εδώ είναι, καταλαβαίνεις, η εξέλιξη. Έχω αφήσει καμία παίκτρια έτσι και δεν το ξέρω εγώ. Ω, επειδή σ' αρέσει. Έλα, Ζωή. Τέλειωσαν τα ψέματα. Έχω πάρει την αποφασή μου. Ωραία. Την πειρές. Να σκοθώ. Τέλεια. Για πάμε την Ραμόνα. Κοίτα εδώ τώρα! Μα κοίτα εδώ! Δεν ξέρω, δεν. Ταιριάζουν, φοράνε μαύρα, παιδί μου, διάφανα και όχι, τέτοια. Όχι, κάτι συμβαίνει σήμερα. Πάμε, κορίτσι μου. Εντάξει, λοιπόν. Καλή αλλαγή! Bye bye! Γεια σα. Εμείς μπορούμε να πάρουμε κάποια ρουχαλάκια από εδώ, ε! Μην ακουμπήσετε τίποτα, κακομήνες μου, τίποτα! Έλα το κορίτσι το όμορφο. Να βλέπεις τον εαυτό σου σε αυτό το μικρό το καντρέφτη. Το τέλος θα το κλέψω εγώ μια μέρα. Θα σου αφήσω χωρίς. Να δω λίγο το τατού. Α, πόνεσαι. Καθόλου, κοιμόμουν. Αλήθεια. Ναι, 4 ώρες. Εγώ έκανα εδώ τις δύο τρυπούλες και τους αλεμπόρησα λίγο. Γενικά δεν είμαι, δεν αντέχω. Τη βελόνα και τα λοιπά, δεν. Όχι. Είμαι πολύ φοβητιάρα. Αντέχω όλους τους φούνους. Αντέχεις. Ναι. Α, έχεις και αυτό εδώ. Και αυτό είναι πολύ ωραίο. Έχω 11. 11! Ναι. Πόσα! Μπράβο. Θέλω να σου δώσω ένα φορεματάκι, να δούμε και άλλες γραμμές πάνω σου. Και θέλω να μου πεις λίγο, αν θέλεις βέβαια, ποιοι είναι αυτοί που σου λένε ότι δίνεσαι προκλητικά. Σχεδόν όλες. Εντάξει, δεν έχω πρόβλημα. Ο άντρας μου. Για να πούμε του στραβού το δίκιο, συμφωνώ με τον άντρα σου. Κοίτα. Είναι δικό μου. Ναι, αγάπη μου, δεν θα σε πάω μακριά από εκεί που είσαι. Θα αφήσω τη Λάμψη, εννοείται. Αλλά θέλω να δοκιμάσουμε και άλλα πραγματάκια. Για βάλε μου λίγο αυτά. Να σε δω. Για πες. Τι. Μ' αρέσει. Ναι. Αλλά μου φαίνεται τελείως. Έξω από σένα. Ναι. Είπαμε να την ντύσουμε, Ραμόνα μου. Όχι να τις βάλουμε κεράσο. Κάτσε να βάλουμε και μια ζώνη. Να δούμε λίγο. Σου είναι λίγο μεγάλο. Είσαι petit. Σε petit κορίτσι. Όχι. Εντάξει, το φόρμα της πάει μεγάλο. Έπρεπε να είναι πιο κοντό.
Χάνεται δηλαδή μέσα σε αυτό το φόρεμα. Όχι, δεν γίνεται. Δεν τες πιο κοντό. Σε νιώτω εγώ. Το παραέκανες με το μαύρο στο μαλλί, ε! Λιγάκι. Λιγάκι. Είναι το φυσικό μου, αλλά... Δεν είναι αυτό το μαύρο. Είναι, είναι. Τόσο μαύρο. Τόσο μαύρο. Ναι, αλλά αυτό εντάξει, φαίνεται ότι είναι από βαφή. Το μαύρο, το άλλο έχει μία λάμψη διαφορετική, το φυσικό εννοώ. Ναι. Δεν είναι πάρα πολύ ωραία αλήθεια το πρωί. Είναι. Και έχεις τη λάμψη στα παπουτσάκια σου. Και εμένα μου αρέσουν πάρα πολύ να ξέρεις τα παπούτσια με λάμψη. Ακόμα μου φαίνεται περίεργο. Αλλά... Σου φαίνεται περίεργο να το έχεις στο παπούτσι και όχι στο ρούχο. Ναι. Αλήθεια. Ναι. Καλή ένα ντουροστράς έχει, γιατί δεν της αρέσουν τα ποτάκια. Τι... Δεν είναι κάτι πιο γκλαμ. Κάτσε να σου δώσω άλλο ένα. Μισό λεπτό, σε βλέπω πολύ σκεπτική. Πάρε λίγο αυτό το φόρεμα να σε δω. Έλα, 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 πήγαινε και δοκίμασέ το. Πάω. Άκου τώρα. Όλο μαύρο. Να σε δω τι έχεις να πεις τώρα. Πες. Μ' αρέσει. Σ' αρέσει. Ναι. Ναι, είδες. Μου αρέσει πάρα πολύ, αλλά δεν μου αρέσει χωρίς ένα καλσόνι κάτι. Mm. Δηλαδή, θα ήθελα το πόδι να μην είναι, ξέρεις, γυμνό. Σε αυτή τη φάση, με αυτή την εικόνα που βλέπω, εν πάση περιπτώσει. Ναι, ναι. Ένα στοιχείο της λάμψης δεν χρειάζεται να είναι πάντα στα ρούχα. Μπορούμε να παίξουμε και με τα αξεσουάρ. Μπορείς να βάλεις ένα τσόκερ με λάμψη. Ναι. Έτσι, μπορείς να βάλεις κοσμήματα. Μπορείς να βάλεις κουλαρίκια. Χρειάζεται να είναι μόνο στο ρούχο. Ωραίο το φόρεμα ζιβάγκο που είναι κατάσαρκα στο κορμί, αλλά εμένα μου αρέσει σε διαφορετικό μήκος. Λίγο πιο μακρύ. Για πες. Πες. Σε ακούω. Εναλλακτικό. Εναλλακτικό. Όχι. Εναλλακτικό look για τη δική της περίπτωση, ναι. Ναι, μωρέ, ναι. Εναλλακτικό, τι είναι το τόσο εναλλακτικό. Το μπλε. Το μπλε. Ναι. Σου αρέσει. Ναι. Δείτε πως σε φωτίζει. Το πουκάμισο μου αρέσει. Εμένα μου αρέσει το πουκάμισο, αλλά όχι αυτό το κορίτσι. Ενώ η δερμάτινη φούστα, νομίζω ότι είναι κάτι πολύ πιο οικείο της. Είναι που είναι μινιόν η ζωή, τώρα με τα μανίκια φούσκα δεν θα τη βλέπουμε καθόλου. Να σε ρωτήσω κάτι. Ναι. Τα σκάσω αν δεν σε ρωτήσω. Ο σύντροφός σου, ο άντρας σου, παντρευτήκατε. Ναι. Ωραία. Πώς δινόσουν όταν σε γνώρισε. Έτσι. Δεν του άρεσε όμως από την αρχή. Ναι, αλλά έτσι σε ερωτεύτηκε. Έτσι δεν είναι. Έτσι, έτσι. Δεν αλλάζουμε τους ανθρώπους που αγαπάμε. Ζηλεύει. Πάρα πολύ. Αυτό είναι ένα θεματάκι. Μια κινούμενη γκρίνια. Μια κινούμενη γκρίνια. Ναι. Αλλά δεν είναι καλή η ζήλια. Για μένα ζηλία είναι ίσον καταπίεση. Και ξέρεις, ούτε εσύ να ζηλεύεις. Γι' αυτό το κατάλαβα εγώ. Ότι δεν ζηλεύει μόνο αυτό, το ρίχνεις αυτό. Ξέρω εγώ. Ζηλεύω. Ζηλεύεις, δεν είναι καλή ζήλια. Ζηλεύει πολύ, αλλά δίπλα του πλαγιάζεις. Αμέ. Λοιπόν, θα σου δώσω κι άλλο ένα. Ναι. Κοίτα τι έχω. Κοίτα. Κοίτα. Θα σε αφήσω εγώ έτσι με παράπονα. Γίνεται. Όχι βέβαια, πρέπει να σου δώσω και παπουτσάκια. Εντάξει, σου είναι λίγο μακρύ. Ναι. Αλλά δεν μας πειράζει, εμάς να τον δούμε. Οχ, θα έχει κάτι νεύρα η ζωή που βάλε την παντελόνα. Δεν λέγεται. Θέλει να δείξει το τατουάζ, δεν το βλέπετε. Πώς θα το φορούσες εσύ? Εγώ θα το βάζα με απλό μαύρο μπλουζάκι. Με απλό μαύρο μπλουζάκι την ημέρα σου μιλάω εγώ. Ναι. Πώς, κολλητό ή έτσι πουλόβερ που σου βάλα εγώ? Όχι, δεν έχω δοκιμάσει ποτέ πουλόβερ με τόσο γκλίτερ. Αλήθεια? Τόσο ναι. Αυτό το look μου αρέσει πάρα πολύ και της δίνει ύψος. Ναι. Της δείχνει πολύ ψηλή ξαφνικά. Σαν γραμμή μπορεί να την κολακεύει, αλλά είναι 23 χρονών. Γιατί αυτό το φοράς, ένα πουλόβερ και ένα το συγκεκριμένο, το συγκεκριμένο εγώ σε αυτό το κορίτσι το θεωρώ ότι τη μεγαλώνει πάρα πολύ. Πολύ ωραίο look, αλλά όχι για την ηλικία του κοριτσιού. Θα το βάζεις το πρωί αυτό? Αυτό. Ναι. Αυτό ίσως όχι. Όχι, όχι.
Παρά είναι. Κοίταξε, εγώ φοράω πάρα πολύ τέτοιε φούστε και μπαντελόνε. Άμα θέλω να το φοράω, θα το φορέσω με ένα πολύ μακρύ pullover μέχρι εδώ. Έτσι να το κάνω πιο καφεμέρινο. Εσένα αυτό σου είναι μεγάλο. Άμα ήταν πιο κοντό, με αρβιλάκια, και αυτό να ήταν πιο μακρύ, εδώ. Καλέ, τι κοθόρνος έβαλε. Θα σαραβαλιαστεί το κορίτσι. Θα μπλεχτεί με την παγέτα. Στα μαλλιά, τι γίνεται. Τα μαλλιά. Τα μαλλιά, τα μαλλιά. Τα μαλλιά. Η ζωή εδώ τελειώνει. Πέφτει κούρεμα. Πας τρίφωνα. Και τα σεντό μετά για το τελικό look. Εντάξει. Τι τρως καλέ εκεί. Πάσου καλέ. Το μου κατέβει. Δεν καταλαβαίνει. Κάνω δίαιτα. Τι δίαιτα. Δίαιτα καλέ. Τη δίαιτα του σουβλάκι. Αλήθεια. Ναι. Τελείς που έχω ζημίσει σουβλάκια. Ναι, πίτα γύρω από όλα βλέπω. Πίτα γύρω από όλα. Τρελαίνομαι. Ο Τρίφωνος τρώει βέβαια, πεινάει. Μια χαρά. Τέτοια ώρα που είναι, πώς να μην πεινάς. Ναι. Έχω δυνατήσει, όπως βλέπεις. Φαίνεται, ναι. Και τώρα η ζωή που θα έρθει μέσα θα με ανεβάσει ακόμα πιο πολύ. Α, καλή η ζωή είναι γυναίκα του γλεντιού. Ναι. Τι φόρεσε η ζωή μου μεσημεριάτικο. Ό,τι πιο λαμπερό. Ό,τι πιο λαμπερό. Θες να λάβεις, ε. Ναι. Θα φάει να κουρέψει την κοπέλα κάθε και τον κοιτάνε τρώει το κουρασάν. Μυστικό αρκούδι δεν χορεύει. Πρέπει να φάει για να μπορεί να κουρέψει. Θες να το δείξεις το τατουάζ, ε. Εντάξει, σε μπορώ. Ναι. Βάφτηκες κιόλας εδώ. Έχεις σπουδάσει μακιγιέρ. Όχι. Μόνο ναι, αλλά το κάνεις πολύ ωραίο. Α, και νύχια, για να δω. Τώρα δεν είναι, αλλά... Τότε στο νύχι. Όχι. Και έχεις σπουδάσει νύχι, λέει. Α. Δεν με αφήνανε στη δουλειά που ήμουν παλιά. Α, ναι. Ναι. Τι δουλειά ήταν αυτή. Σε εργαστήριο ζύμης. Σε εργαστήριο ζύμης. Σου λέει, αν έχει νύχη αυτή, πώς θα ζυμώνει το ψωμί. Φαντάσου τη ζωή φουρνάρισα τώρα να πηγαίνει με το σκίσιμο εδώ πάνω και να πάει να ζυμώνει το ψωμί. Α. Wow. Το βάψες μαύρο, ε. Ναι. Κάγκανο, παιδί μου. Γιατί τόσο κάγκανο. Γιατί... Γκαγκάνιασαι. Για είναι το φυσικό μου μαύρο. Αλλά... Το κάψες κιόλας. Το είχα κάψει πάρα πολύ από ντεκαπάς. Ναι, ναι, το βλέπω, αφήνιασαι. Ναι, ναι, για πες. Και είχα καταλήξει, επειδή δεν μπορούσα να το κάνω ξανθό. Ναι. Το έκανα χάλκινο. Αφού και δεν μ' άρεσε. Άκου τώρα, λέει, αφού δεν μπορούσα να ξανθώ, σου λέω ότι του ρίξω μια μαυρίλα. Ναι. Ε, κατευθείαν, ναι. Κάτσε ζωή μου, αγάπη μου, στο θρόνο σου, μπράβο. Αχ, πρόσεξε, μην πέσει, ναι. Ξέρεις να φτιάχνεις και γλυκά, ναι. Τα πάντα, ε. Όλα. Ό,τι είναι ο φούρνος. Ό,τι... Πόσο καιρό δούλεψες στο φούρνο. Ήμουν 6 μήνες. Εντάξει, δεν ήσουν και πάρα πολύ, νόμιζα χρόνια. Όχι. Έτσι που μας τα λες, βρε ζωή μου, λες και σου χρόνια. Γενικά δεν είσαι πολύ ομιλητική, ε. Προσπαθώ να είμαι, εντάξει. Όχι, δεν χρειάζεται, καλύτερα. Γιατί να μιλάς. Δεσμό έχουμε. Είμαι παντρεμένη. Α, είσαι παντρεμένη. Yeah. Α, ωραία. Εγώ κουρεύω. Μ' αρέσει έτσι να μ' αφήνουν στην ησυχία μου και να μην μιλάνε και να μπορώ να κάνω τη δουλειά μου. Ήδη στη ζωή είναι πάρα πολύ σωστή. Μπράβο. Είμαι κατάλληλη για σένα, δεν μιλάω ποτέ. Τίποτα, καλύτερα. Μούγκα. Ο σύζυγος, ο μιλητικός, μιλάτε στο σπίτι. Ναι, μιλάμε. Α, μιλάτε, μπράβο, ναι, ναι. Τι λέτε παραπάνω. Γενικά. Συνήθως, φωνάζω. Φωνάζεις. Ναι. Δεν σε έχω για να φωνάζεις. Έλα σπίτι. Έλα σπίτι να δεις. Με τι ασχολείται. Δουλεύω στο σούπερ μάρκετ. Α, σε ποιο πόστο. Είναι υπεύθυνος. Α, υπεύθυνος. Γενικά είσαι του dark, βλέπω, ε. Ναι. Ναι. Όσο και μαύρο. Δηλαδή, ακούς και μουσική ή απλά βάφεις ένα μαλλί και λέμε ότι είσαι dark. Ακούς και μουσική dark. Όχι. Α, μουσική όχι. Όχι. Μουσική τι ακούς. Λαϊκά. Καλαματιανά. Βαριά. Ό,τι είναι πιο... Μπρε με λαχρινάκι, με πότι σε σφαρμάκι, έλα να σε δω, μπρε με λαχρινό, το μωρό, το μωρό, το μωρό. Ακούς δηλαδή έτσι, σ' αρέσουν τα βαριά μπουζούκια ας πούμε. Ναι. 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 Κοίτα και τα λέει, και είσαι τόσο γλυκιά. Θα μπορούσες να φανταστείς τον εαυτό σου μοντέλο με εσώρουχα. Ναι, γιατί όχι, πες. Εγώ το πόδι το πετάω έξω. Να, γιατί να μην κάνω και ένα modeling να δείξω και κανένα σόρουχο. Καλά, δεν λέω.
Καλά λέτε. Αλλά ποιος με καταλαβαίνει. Ναι. Θα σ' άφηνα σύζυγος. Θα γκρίνιαζε λίγο. Θα γκρίνιαζε, είναι λίγο ζηλιάρης. Ναι. Πώς το λένε το αγόρι. Νίκο. Νίκο μου, ζηλιαρόγατε. Θα ζήλευε, λες, λίγο, ναι, ναι, πολύ, πολύ. Ναι. Βλέπω ότι το μαλλί σου είναι σγουρό, Ναι, το έχεις κάνει και ισιωτική. Όχι, ποτέ. Πώς το έχεις ισιώσει. Με το πιστολάκι. Ναι, όσο μπορώ, το παλεύω, το κάνω. Ναι. Το παλεύεις, αλλά δεν παλεύεται με τίποτα. Ξέρεις τι μπορεί να κάνεις, Να βάζεις και πολύ αφρό καμιά φορά και να τα κάνεις έτσι κολλημένα. Μ' αρέσει και σαν look αυτό. Κάτσε να σου δείξω. Παίρνουμε αφρό, το γκουνάμε. Μπράβο. Έτσι. Και το βάζουμε στο ωραίο κεφαλάκι μας. Βάζουμε αρκετό μους για να κάνουμε αυτό το wet look. Πάρα πολύ ωραίο με αυτό το wet look η ζωή. Θυμάσαι μία σειρά που λεγόταν Beverly Hills 9210. Ναι. Θυμάσαι μία μελαχρινή που της έμοιαζε πάρα πολύ που ήταν η φίλη του Brandon. Η φίλη του Brandon. Που ήταν. Δεν ήταν. Κάτσε. Ο Brandon δεν τα είχε με την Kelly. Ένα παιδάκι είπες έχει. Ένα. Α, ένα. Δεν πρόλαβες ακόμα δεύτερο. Όχι ακόμα. Είναι νωρίς. Ο Νικολάκης. Ο Νικολάκης θέλει πολλά. Από ό,τι έχω καταλάβει. Αλλά εσύ κρατιέσαι ακόμα. Ναι. Είναι ωραίο να κάνεις όμως και παιδάκια πολλά. Ναι, να έχει και παρέα το ένα με το άλλο. Ναι. Όχι, θέλω να κάνει πολλά πολλά παιδάκια, γιατί θέλω να μεγαλώσουν και να με ακολουθήσουν στο Instagram. Κατάλαβες. Ναι, χρόνια. Και να με ακολουθήσουν και όλες οι αγαπημένες μας οι φίλες που μας βλέπουν στην εκπομπή. Και επίσης να ακολουθήσουν και Style Me Up. Εσύ με ακολουθείς. Ναι. Με ακολουθείς, ακολουθώ. Ακολουθιόμαστε τα δυο. Κατάλαβες. Θέλει όμως να της δώσουμε το δώρο της. Μάλιστα. Και θα πάρει και δώρο. Έλα, αγαπητέ. Και δεν θα πάρεις δώρο εσύ. Εδώ, προϊόντα. Ευχαριστώ που θα μπορείς να τα βάζεις από το πρωί μέχρι το βράδυ. Ευχαριστώ. Κατάλαβες. Κατάλαβα. Λέω την Brenda. Τη Shannon Doherty. Λες την Brenda. Ναι, ναι, ναι. Κλειδώνει. Ναι, το κλειδώνω. Ωραία, να δούμε την σωστή απάντηση. Θα σου κάνουμε νυχάκι εδώ, ναι. Κοίτα νυχάκι που έκανα. Ναι, δεν πάει αυτό. Ναι. Τόσα ψωμιάζει μας, τι να κάνει, Τζίνο μου. Και θα κάνεις και μακιγιάζ. Εντάξει. Αχ, αχ, αυτή η ντροπίτσα. Τα λέμε. Bye bye. Είπαμε πολλά σήμερα. Εντάξει. Come to the cabaret. Κουρεύτηκες, Ρούλα. Ναι. Και δεν είχες και πολύ μαλλί. Όχι, δεν είχα. Και έφυγε κι άλλο μαλλί. Ναι. Πώς είμαστε. Έπιασες τίποτα, είδες. Όχι, όχι, τίποτα. Τίποτα, ούτε πιάνετε καμία περιέργεια. Να μάθω κι εγώ να ξέρω πριν την αποκάλυψη τι έχει γίνει. Ζωούλα, θέλω να μου τα πεις όλα. Καταρχάς, έχεις ένα παιδάκι. Είσαι μικρό κορίτσι. Πότε πρόλαβες. Στα 19. Στα 19. Και ο άντρας σου, πόσο καιρό ήσασταν μαζί, είσαστε από το σχολείο μαζί. Όχι, όχι, είναι μεγαλύτερος. Α, είναι μεγαλύτερος. 10 χρόνια. Α, ωραία. Και πού γνωριστήκατε. Στη δουλειά του. Πήγαινα εγώ και ψώνιζα. Τι ψώνιζες? Την υπεύθυνα σε σούπερ μάρκετ και πήγαινα εγώ εκεί. Και πήγαινες εκεί να ψωνίσεις και γνωριστήκατε. Ναι. Α, θα τρελαθώ. Τι πήρε χρόνο όμως. Ένα μήνα με κυνήγαγε εκεί. Και βγήκατε τελικά. Βγήκαμε τελικά. Και μετά από πόσο καιρό παντρευτήκατε κάνοντα το παιδάκι σας? Μετά από 6 μήνες. Τόσο γρήγορα. Έλα, αυτό είναι έρωτας, ωραίο είναι αυτό. Κεραυνοβόλος. Ήταν. Εντάξει, και για τόσο μικρούλα την πήρες γρήγορα την απόφαση. Πάντα ήθελα ένα παιδάκι. Είχα την ανήψια, οπότε... Α, έχεις και ανήψακια. Έχω 6. 6 ανήψια έχεις. Ναι. Και 6 αδέρφια. Πόσα? 6 αδέρφια. 7 είσαστε δηλαδή όλα μαζί. Άπα ζωή να έχετε, Παναγία μου, μπράβο σας. Άρα μήπως και γι' αυτό είναι οικογενειακό σας. Η αλήθεια είναι ότι παντρευτήκαμε όλες μικρές. Είσαστε όλα κορίτσια. Και τα 7. Όχι, όχι, είναι 4 κορίτσια, 3 αγόρια. Α, γιατί δύσκολο. 4 κορίτσια, 3 αγόρια. Οι αδερφές έχετε παντρευτεί μόνο? Όλα, μόνο ένα αγόρι είναι ανήπαντρο. Πες μου, τι άλλο κάνεις, πού πας, πού βγαίνεις? Είμαι κάθε Σάββατο έξω. Πού πας κάθε Σάββατο? Ανάλογα, που θέλει φίλη. Η μία? Ναι. Ποια είναι αυτή η φίλη? Η Κέλλη. Το Σάββατο είναι girls night μόνο? Ναι. Σε λατρεύω. Θα το καθιερώσω. Σ' αφήνω να συνεχίσεις. Ευχαριστώ. Πάω να πάρω τηλέφωνο την κολλητή μου.
Ζούλα. Καλή συνέχεια. Ευχαριστώ. Νύχια, μακιγιάζ, ρούχα και αποκάλυψη. Ωραία. Μην αγχώνεσαι. Εντάξει. Ήρεμα. Γεια σου, Ζωή. Πάμε να ξεκινήσουμε. Πάμε. Από μένα είσαι έτοιμη, μπορείς να περάσεις για το μακιγιάζ. Ευχαριστώ. Ζωή μου, είσαι έτοιμη για το μακιγιάζ. Είμαι. Έχουμε κάνει την περιποίηση στο δέρμα σου, έχουμε βάλει primer και βάζω ένα make-up, ένα τόνο πιο σκούρο από την επιδερμίδα σου, γιατί είσαι πολύ λευκή, να σου δώσει λίγο χρώμα. Θα σου κάνω ένα φυσικό μακιγιάζ με έντονα χείλη. Θα φωτίσω την περιοχή κάτω από τα μάτια σου με ένα τόνο πιο ανοιχτό κονσίλερ από το make-up. Βάζω πούδρα σε όλο το πρόσωπο για να σταθεροποιήσω τη βάση. Κλείσε μου τα μάτια σου. Πούδρα βάζω και στο καπάκι των ματιών για να σταθεροποιηθεί η σκιά που θα βάλω στη συνέχεια. Και τώρα θα κάνουμε ένα πολύ ωραίο φυσικό μακιγιάζ. Σε όλο το καπάκι θα βάλω μία λαμπερή σκιά και δίνω βάθος με μία πιο κοκκινοπή. Στην κόνιχη του ματιού θα βάλω λίγο πιο λαμπερή σκιά, ένα highlighter, το οποίο θα το χρησιμοποιήσω και στα ζυγωματικά, για να φαίνεται λίγο ομοιόμορφο το μακιγιάζ. Με τη σκιά που έχω δώσει βάθος, θα βάψω τα βλέφαρα. Θα βάλω πολύ ποσότητα μάσκαρα για να δώσω ένταση στα μάτια σου. Τώρα θα σχηματίσω τα φρύδια σου. Ξεκινάω από το τόξο και προς τα κάτω. Στο σημείο που δεν είχε καθόλου τρίχα, θα βάλω από πάνω και λίγο σκιά. Θα βάλω ρούζ στα μάγουλά σου και έχω επιλέξει να σου βάλω ένα κατακόκκινο κραγιόν. Από εμένα είσαι έτοιμη. Ζωή και στρας. Στρας και ζωή. Βγάλετε τα στρας από τη ζωή. Ναι, εντάξει. Εγώ της εξήγησα ότι υπάρχει και άλλος τρόπος να βάλουμε λίγη λάμψη. Καλή ώρα, Αλεξάνδρα, στο κεφάλι, στο λαιμό. Ναι. Αυτό της είπα κι εγώ. Και εσύ, το ίδιο. Ναι, κι εγώ. Το λέω. Ναι. Βάζεις καρφίτσες πολλές. Υπάρχουν διαφορετικοί τρόποι. Δεν χρειάζεται να είμαστε, ξέρεις, μόνο στο ρούχο. Και ήθελα να την κάνω έτσι, να την αλλάξω εντελώς. Να δει και άλλη πλευρά του εαυτού. Εντελώς. Ναι. Ας μην κρατάμε άλλο σε αγωνία τη ζωή, τον κόσμο και εμάς τις δύο που δεν έχουμε το look. Ισχύει. Ας ανοίξει πόρτα. Γεια σας. Χαίρετε. Γεια. Πώς είσαι? Καλά. Είσαι λίγο αγνώριστη, έχω να σου πω. Τι ωραία. Δεν ξέρω. Ακόμα. Είσαι πολύ ωραία, είσαι πολύ chic. Είσαι πολύ κοντά στην ηλικία σου. Με άποψη όμως. Mm-hmm. Με ιδιαίτερο στυλ. Σίγουρα. Δεν είναι δηλαδή κάτι συνηθισμένο. Αλλά υπάρχει λάμψη. Εύκολο. Να ξέρεις. Ναι, ναι, ναι. Δεν σου λέω που, γιατί εκεί που είναι μπορεί να με τη βλέπεις. Ναι. Υπάρχει όμως κάπου που δεν μπορείς να δεις. Είσαι αγχωμένη. Λιγάκι. Έχεις αγωνία. Ναι. Έχεις τρελαθεί. Λιγάκι. Τι σε αγχώνει πιο πολύ? Δεν ξέρω. Νομίζω πιο πολύ. Το μαλλί μου. Το μαλλί. Ναι.
Πώς θα είναι. Παιδιά, τα μαλλιά είναι μαλλιά, μην αγχώνεστε. Και εμείς θέλουμε το καλύτερο και σίγουρα έχετε κάνει το καλύτερο. Θα το δεις, μην αγχώνεσαι. Θα το δεις. Ναι. Θα το δεις τώρα. Όποτε θέλετε. Τώρα που θες εσύ. Γύρισε πίσω. Okay. Για πες. Δεν ξέρω τι να πω. Μου φαίνεται πολύ περίεργο. Τι είναι περίεργο? Όλο. Σου αρέσει αυτή η κοπέλα που βλέπεις απέναντι? Δεν την αναγνωρίζω, είναι η αλήθεια. Τα μαλλιά σου? Ωραία είναι. Γιατί το μεγαλύτερο άγχος από ό,τι καταλάβω είναι τα μαλλιά. Ναι, είναι τα μαλλιά μου. Έλα, σου έβαλα και λίγη λάμψη. Μπιδάκια, κοκαλάκια. Κοκαλάκια είναι, ναι. Θα τα φορέσεις και στα μαλλιά σου, βέβαια. Και στα παλτό σου. Εγώ βάζω και αγράφες από ζώνες. Έχεις πάρει ανάσες... Πολλές. Γιόγκα έχεις κάνει εκεί πέρα. Διαλογισμό, τι έγινε? Τώρα που το είδες, για πες. Με ξάφνιασε πάρα πολύ. Σε ξάφνιασε. Ναι. Και δεν αναγνωρίζει πες την κοπέλα. Ναι. Σου αρέσει αυτή η κοπέλα που δεν την ξέρεις, αυτή η καινούργια ζωή? Τώρα που την είδα, ναι, μ' αρέσει. Εντάξει, είναι τα μαλάκια σου. Ναι, ναι, ναι. Δεν έχουν και μεγάλη απόσταση. Απλά έβαλε τα καμένα, τις άκρες. Ισχύει. Ναι, και ναι, τα άνοιξαμε αρκετά, ναι, ναι, και το χρώμα. Ναι, 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 τα φώτισε. Είναι πάρα πολύ ωραίο το make-up σου που είναι φυσικό και φαίνεται πάρα πολύ φρέσκο και κοριτσίστικο. Που είχε βαρύνει πάρα πολύ και με το μαύρο που είχαν τα μαλλιά σου. Δηλαδή αυτό το τύπου άβαυτο φυσικό που έχει. Ξέρεις τι, αυτός είναι ο σωστός τρόπος του make-up που θέλεις εσύ να κάνεις. Ναι. Είναι σωστά βαμμένα τα φρύδια σου και έχεις το σωστό τόνο κραγιόν για το δέρμα σου. Ναι. Γιατί πριν το κατέβαζες και σε μεγάλωνε το μακιγιάζ που έκανες. Σε σκλήρενε, κατάλαβες. Τώρα είναι φρέσκο, είναι χαρούμενο, είναι και σεξι, αλλά είναι κοριτσίστικο σεξι, κατάλαβες. Οπότε έχει φύγει από το προσκήνιο αυτό που εσύ άκουγες σαν προκλητικό. Και είναι και συνδυασμοί που βγάζουν ενδιαφέρον χωρίς να φωνάζουν. Οπότε η εικόνα δεν έχει κάτι υπερβολικό. Τη λάμψη σου την έχεις, το μήνυ σου το έχεις, πρωινό look έχεις με πάρα πολύ μεγάλο ενδιαφέρον. Οι μπότες είναι τέλειες. Οι μπότες είναι φανταστικές. Εγώ θα έβαζα, η αλήθεια είναι, ένα καλσόν. Θα μου άρεσε να υπάρχει ένα καλσόν το οποίο μπορεί να είναι χρωματιστό, μπορεί να είναι δίχτυ σε χρώμα, whatever, ό,τι να είναι. Μ' αρέσουν εμένα αυτά, αλλά σου πάει πάρα πολύ όλο αυτό. Ραμ. Άνοιξε και το παλτό να σε δούμε. Ξέρω ότι είναι πολύ μακριά από σένα όλο αυτό, αλλά ναι, ήθελα να σου δώσω και αυτή την εικόνα, διότι σου πάει πάρα πολύ. Η εύνευσή μου στο κεφάλι σου ήταν η Ruby Rose, που επειδή έχει και αυτή πολλά τατουάζ και κάναμε και το κούρεμα προς τα εκεί. Δεν ήθελα να της τα ανοίξω πολύ τα μαλλιά, δεν θέλω να καίω κανενός το μαλλί. Και ήθελα αυτό, να είσαι sexy, girly sexy όμως, να είναι κοντά στην ηλικία σου. Και με αυτά, δηλαδή με αυτό το τη φούστα, μπορείς να βάλεις και ένα ζιβάγκο, μπορείς να βάλεις ένα t-shirt, με το πουκάμισο να το βάλεις με ένα jean, ναι, από κάτω. Να βάλεις ένα κολάν από κάτω, άμα θες. Εμένα μου θύμισε την Brenda από το Beverly Hills. Ναι. Το 92-10. Το πριν. Ναι. Το μακιγιάζ και τα σκούρα μαλλιά. Α, ναι, 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 ναι. Α, έτσι να κρατήσεις τα make-up σου, να ξέρεις το make-up, ναι, σου. Ναι. Σου πάει πάρα πολύ, ναι, και αυτό το κραγιόν. Να το μάθεις και τα φρύδια σου έτσι είναι τέλεια. Μην τα κάνεις έτσι τόσο πολύ, ναι, έντονα. Κρίμα είναι. Αγριεύεις το πρόσωπό σου. Ναι. Και είσαι μια γλύκα. Τα είχα συνηθίσει, αλλά θα το προσπαθήσω. Ξέρεις τι. Τα έχεις συνηθίσει. Όλο αυτό βαραίνει πάρα πολύ. Και σε έχει βοηθήσει επίσης πάρα πολύ το γεγονός ότι τα μαλλιά σου είναι όλα πίσω αυτή τη στιγμή και έχει ανοίξει το πρόσωπό σου, ενώ πριν, ξέρεις, ήταν μπροστά, ναι, και βοηθάει την εικόνα σου πραγματικά. Έχει γίνει πιο κοριτσής, πιο φιλική και έχει φύγει αυτό το λίγο σκληρό. Ναι. Σου αρέσει το look σου? Μ' αρέσει. Θα προσπαθείς να το διατηρήσεις? Θα προσπαθήσω. Θα βάλεις ένα πρωί κάτι που χωρίς να είναι παγέτα? Θα βάζω τα κοκαλάκια. Ακριβώς. Εκεί, ναι. Υπάρχουν άλλοι τρόποι. Σκουλαρίκια. Δεν φοράω. Δεν έχεις τρύπες στα αυτιά σου? Έχω, αλλά δεν φοράω σκουλαρίκια, δεν μου αρέσει. Δεν πειράζει. Κρέμασε τα όλα πάνω σε ρούχα. Μπορείς και να δοκιμάσεις τώρα από καινούργια πράγματα. Ισχύει. Και αυτά που έμαθες, δοκίμασε, μην περιορίζεσαι άλλο. Θες τη παγιετά, βάλε ένα στοιχείο που να είναι casual. Βάλε το παντελόνι αυτό με την παγιέτα με ένα φούτερ. Α, με φούτερ μου αρέσει, το, ναι, θέλω εγώ αυτό, θα το φορέσω. Και φούστα, να είναι και κοντή, να είναι παγιέτα με φούτερ πάλι. Να το ησυχάσει και με αρβιλάκι από κάτω, να το ηρεμήσεις όλο. Ναι. Και μετά το βράδυ βγάλε το φούτερ και μείνε με ένα τοπάκι.
Χαρούμενη. Χαρούμενη. Θα σε αναγνωρίσουν έτσι με αυτή την αλλαγή. Όχι. Προφανώς δεν έχεις αναγνωρίσει τον εαυτό σου. Πάντως ο άντρας θα χαρεί σίγουρα, είμαι σίγουρη. Το ελπίζω. Θα πας στο σπίτι. Μην ανοίξετε τα κλειδιά, χτύπα κουδούνι. Θα έρθει να με πάρει. Θα έρθει να σε πάρει. Ναι. Θα βγούμε έξω. Ερχόμαστε τώρα έξω εμείς. Θα κάνεις πασαρέλα. Εσύ από το σπίτι, έλα εδώ να σε αλλάξουμε. Σε περιμένουμε και οι τρεις. Αν υπομονούμε, δεν ξέρω πώς αλλιώς να σου το πω, πραγματικά. Έχεις αργήσει. Και έρχομαι κι εγώ έξω. Θέλω να δω την έκφραση πάνω στο πρόσωπό σου. Φύγαμε. Ναι, κάνε πασαρέλα και πάμε. Έλα, να σε χαρούμε. Ηλιάνα, αυτά τα παντελόνια που έχουν ένα άνοιγμα στο κάτω μέρος, πώς τα φοράμε? Λοιπόν, αυτή είναι μια καινούργια μόδα. Υπάρχει ένα άνοιγμα στο μπατζάκι κάτω στα παντελόνια, ονομάζεται split hem, να ξέρετε. Λοιπόν, αν είναι πολύ φαρδιά και είναι σε τύπου καμπάνα τα παντελόνια, το πας λίγο πιο μπόχο, θα βάλεις καουμπόκες μπότες. Αν είναι όμως στενά και από καλό ύφασμα ή ελαστικό, μπορείς να βάλεις τα πάντα. Τα κούνια, πέδιλα, γόβες, σνίκες, ό,τι μπορείς να φανταστείς, μποτάκια. Τα είναι πάρα πολύ ωραία, δοκίμασέ τα, είναι πολύ στη μόδα και πραγματικά θα σου δώσουν έτσι ένα φρέσκο αέρα στα look σου. Για ό,τι άλλες απορίες έχετε, φυσικά στέλνετε τα μηνύματά σας στα social media του Style Me Up, σε Instagram, Facebook και Twitter. Καλή συνέχεια!